Εντυπωσίασε το φίλαθλο κοινό η ομάδα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Άρη, τόσο με τα τέρματα που πέτυχε, όσο και με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές του Σάκη Τσιόλη. Και αν δεν υπήρχαν τα γκολ, δώρα της άμυνας, τότε σίγουρα θα μιλούσαμε για φιλικό θρίαμβο επί μιας από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, που στη σύνθεσή της είχε όλα τα αστέρια. Μπορώ να πω όμως ότι είμαστε περισσότερο καλά από όσο θα μπορούσαμε να περιμένουμε μια νέα ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλου. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις επιλογές που έκανε κυρίως ο πρόεδρος, που έφερε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Πάντως, το μελανό σημείο ήταν τα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις κερκίδες όσο και εκτός γηπέδου μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για την εμφάνιση, γιατί κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα αίσια και συνεχίζουμε μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και δεν θέλουμε αυτά τα επεισόδια που είναι σήμερα στο γήπεδο. Η διοίκηση του Ολυμπιακού ευχαρίστησε την ομάδα του Άρη που αποδέχτηκε την πρότασή της για τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, καταδίκασε τα επεισόδια που έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του παιχνιδιού και την αστυνομία που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, περιορίστηκε σε ρόλο απλού θεατή. Ακόμη, αποφασίστηκε η θύρα 8 που φιλοξενούσε τους οργανωμένους οπαδούς να παραμείνει κλειστή. Την Παρασκευή υπάρχει προγραμματισμένο δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της πόλης για τους ποδοσφαιριστές, τις οικογένειές τους και το τεχνικό επιτελείο.